Είναι Αριστοτρίτη, είναι 24 Οκτωβρίου 2023, το είπα σωστά. Mm-hmm. Και σήμερα θα μας μιλήσεις για τους εφήβους και τον εθισμό στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Μας το ζητήσατε. Λοιπόν, έχει διαπιστωθεί, ιδιαίτερα μετά τις πανδημικές περιόδους, αυτές τις πανδημικές χρονιές, ότι έχει αυξηθεί κατακόρυφα έχει αυξηθεί πάρα πολύ αισθητά ο εθισμός των εφήβων στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είτε αφορά παιχνίδια, ηλεκτρονικά παιχνίδια, είτε αφορά χρήση διάφορων σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, είτε αφορά οποιαδήποτε χρήση μέσω ηλεκτρονικών παιχνιδιών κτλ. Λοιπόν, αυτή η έντονη ανασχόληση των εφήβων που ας το πούμε ότι επιτάθηκε την περίοδο της πανδημίας λόγω του ότι τα πάντα γίνονταν μέσω του υπολογιστή και όλα τα μαθήματα τους, οι δραστηριότητες τους, όλα γίνονταν μέσω του υπολογιστή, είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Εγώ προσωπικά λαμβάνω συνεχώς μηνύματα και emails και προσωπικές έτσι συζητήσεις με γονείς έχω, οι οποίοι μου μεταφέρνουν ότι τα παιδιά τους δυσκολεύονται πλέον να κοινωνικοποιηθούν. Υπάρχει δηλαδή μια τηλεκοινωνικοποίηση των παιδιών πια. Δηλαδή προτιμούν να παίξουν ένα παιχνίδι με έναν τηλεφίλο παρά να γνωρίσουν πραγματικούς φίλους από κοντά και να κοινωνικοποιηθούν. Προτιμούν να ασχολούνται με τον υπολογιστή τους και να παίζουν παιχνίδια παρά να πηγαίνουν σχολείο, παρά να βγαίνουν έξω και να παίζουν. Και επίσης έχουν μια αιμονή στο να ελέγχουν συνέχεια τα κινητά τους, τους υπολογιστές τους, να κάνουν τα πάντα μέσω του κινητού τους, ακόμα και χρήση μέσα στην τάξη, να βιντεοσκοπούν μέσα στην τάξη, να γράφουν μέσα στην τάξη, να παίζουν παιχνίδια μέσα στην τάξη και να μην παρακολουθούν τα μαθήματά τους. Αυτά είναι πάρα πολύ ανησυχητικά, γιατί φυσικά και είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα που μας βοηθούν και να διαχειριστούμε τη δουλειά μας και να κάνουμε τις δουλειές μας σαν να κρατάμε έναν φορητό υπολογιστή συνεχώς. Κάνουμε τα πάντα. Στην ουσία αποτελεί υπολογιστή το έξυπνο κινητό. Μάλιστα. Ένας μικρός υπολογιστής. Τουλάχιστον όμως οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε ζήσει σε άλλες εποχές όπου παίζαμε στις αλάνες, όπου είχαμε έτσι δυνατότητα να κάνουμε τα βασικά πράγματα που έπρεπε να κάνουμε και πλέον ενήλικοι όντες είμαστε σε θέση να κρατάμε αυτά τα κινητά και όλα αυτά τα μέσα, ίσως να μπορούμε περισσότερο, λέω το ίσως γιατί και στους ενήλικες παρατηρείται. Αριστονίκη μου, το βασικό χαρακτηριστικό του εθισμού δεν είναι ότι παρακολουθεί την κανονική λειτουργικότητα ενός ανθρώπου? Παρακολουθεί τη λειτουργικότητα του φυσικά και εκτός από αυτόν τον κάνει να μην μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει επαφή με το μέσον αυτό. Okay. Άρα είπες κάτι πολύ σημαντικό, ότι κάποιος μπορεί να επιλέξει ή να προτιμά ή να θέλει να επιλέξει να μην πάει στο σχολείο και να ασχολείται με τον υπολογιστή το διαδίκτυο, να μην παίξει με τους φίλους του και να ασχολείται με τον υπολογιστή των διαδικτύων. Μπορεί ακόμη και την προσωπική του υγιεινή να παραμελήσει προκειμένου να ασχολείται εντατικά, αιμονικά. Μπορεί να φτάσει σε επίπεδο να είναι τόσο θυμωμένος που του στερεί αυτών των τρόπων επικοινωνίας που να φτάσει σε επίπεδο να χειροδικήσει, να κάνει extreme, να έχει πολύ extreme συμπεριφορά. Και λες ότι τα καινούργια surveys μετά από στην μεταπανδημική εποχή δείχνουν ότι αυτά τα 2-2,5 χρόνια που είχαμε τον εγκλεισμό, ότι έχει επηρεάσει αρνητικά αυτήν την τάση των εφήβων για θεσμό στο διαδίκτυο και έχουν αυξηθεί τα περιστατικά και η συχνότητα. Πέραν του ότι έχει αυξηθεί ο εθισμός των εφήβων στο διαδίκτυο, έχει αυξηθεί και η ματαιότητα των εφήβων.
Δηλαδή οι περισσότεροι έφηβοι, αν τους ρωτήσεις, θα σου πούνε δεν έχω, θέλω να γίνω πλούσιος, θέλω να γίνω κάτι εύκολο, γιατί θεωρούν ότι με έναν πάτημα ενός κουμπιού τα καταφέρνεις, γίνεσαι εύκολα. Μαθιότητα, αν εννοείς τη ματαιοδοξία, ότι έχουν να αναπτύσσουν περισσότερο. Ότι είναι μάταιο να διαβάζεις, ότι είναι μάταιο να προσπαθείς, ότι είναι μάταιο. Επιφανειακούς στόχους. Επιφανειακή, ναι, μια κατάσταση πνευματικής, έτσι, έναν πνευματικό μαρασμό στους εφήβους. Παιδιά που δεν έχουν όνειρα, που δεν έχουν φιλοδοξίες και που δεν θέλουν να δυσκολευτούν στη ζωή τους. Θέλουν τα πάντα να γίνονται με ταχύτητα και με γρήγορον τρόπο. Δηλαδή είμαστε οπαδοί του ταχαίως. Πολύ, πολύ, πολύ γρήγορα να γίνονται τα πάντα. Όλα fast food. Όλα fast food. Προσπάθησα να μην το πω το fast food και να το πω ελληνιστή. Fast food σημαίνει γρήγορο φαγητό. Είναι αυτό το φαγητό που πας να πάρεις από μια αλυσίδα εστιατορίων, η οποία σου δίνει έναν τυποποιημένο φαγητό, το οποίο το παίρνεις γρήγορα, το τρως, αλλά δεν έχει καμία σχέση με έναν σπιτικό πιάτο που θα ετοιμάσεις μόνος σου, ή θα ετοιμάσει ο πατέρας σου, ή θα ετοιμάσει η μητέρα σου, αν είσαι έφηβος, και θα έχει πολλά θρεπτικά στοιχεία και θα είναι μια ολόκληρη ιεροτελεστία το να φας. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τον όρο του fast food, γιατί αυτή η φιλοσοφία του πάω και παίρνω αμέσως αυτό που θέλω, ανεξαρτήτως του τι ποιότητος έχει, γιατί το fast food μπορείς να το συγκρίνεις και με έναν κανονικό εστιατόριο που μαγειρεύει ένας σεφ, που έχει μια ολόκληρη τελετουργία στο μαγείρεμα, μια τελετουργία στο να καθίσεις στο εστιατόριο, το να πάρεις το χρόνο σου, να έχεις μια κοινωνική διάδραση με τους ανθρώπους που θα συμφάγεις, ή να απολαύσεις, εντάξει, κάποιος μπορεί να πάει και μόνος του στο εστιατόριο, ή να απολαύσεις το περιβάλλον του εστιατορίου και την τελετουργία που σου φέρνει ο άνθρωπος που κάνει το σέρβις, θα σου φέρει το ποτό σου, θα πάρει την παραγγελία σου, θα σου φέρει το πρώτο μοιάτο, το δεύτερο. Είναι μια ολόκληρη λειτουργικότητα ανθρώπινη που εμπλουτίζει τη ζωή μας, ενώ το fast food πας και από το αυτοκίνητο drive-thru, οδηγείς, πατάς το κουμπί, λες θέλω αυτόν και αυτόν, πας το παίρνεις και είναι όλα πολύ γρήγορα και στην ουσία τρως, αλλά δεν ικανοποιείται η πείνα σου, γιατί η πείνα μας έχει και συναισθηματικές προεκτάσεις. Είναι άλλο θέμα αυτό. Ναι. Θέλω μια ημέρα να μιλήσουμε για τις διατροφικές διαταραχές. Να μιλήσουμε. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό των παιδιών. Βλέπουμε ότι από πάνω από 15 χρονών έχουμε 10% χρησιμοποίηση περισσότερη από ό,τι πριν την πανδημία, και δηλαδή σε ώρες την εβδομάδα είναι 20 ώρες την εβδομάδα πάνω σε παιχνίδια και τα λοιπά, είτε στοιχήματα και τα λοιπά, γιατί ο εθισμός είναι αφορά τρεις κατηγορίες. Ο πρώτος είναι ο εθισμός σε στοιχήματα, που είναι ο χειρότερος. Οι σχέσεις με ηλεκτρονικά δωμάτια, δηλαδή να μπαίνουν τα παιδιά σε ηλεκτρονικά δωμάτια και να παίζουν παιχνίδια, να γνωρίζουν άλλα παιδιά ή και μεγαλύτερους ανθρώπους. Ακόμη και επικίνδυνους ανθρώπους που προσποιούνται τα παιδιά. Πολύ επικίνδυνον εθισμός σε αυτόν, ή ο εθισμός στην πληροφόρηση. Δηλαδή οτιδήποτε ρωτάς κάποιον, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να σου πει μισό λεπτό να μας πει ο κύριος Κούκολ. Δηλαδή πλέον τον εγκέφαλο μας, τη μνήμη μας, τη χρησιμοποιούμε πολύ λιγότερο από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο κύριος Google που μπορεί να μας τα πει όλα. Με αποτέλεσμα να έχουμε έτσι τους μύες του μυαλού μας, να μην τους κουράζουμε και πάρα πολύ, γιατί έχουμε καλό μάθει όλοι στο να βρίσκουμε την πληροφορία έτοιμη. Και φυσικά να γινόμαστε και έρμεον του κάθε ενός παραπληροφορητή, ο οποίος θέλει να μας παραπληροφορήσει ή να μας δώσει μια είδηση αμφιβόλου προελεύσεως. Θα σου πω κάτι, εγώ που είμαι πολύ υπέρ της τεχνολογίας, θεωρώ ότι πρέπει να διδάσκονται και οι εφήβοι και οι ενήλικες κριτικούς τρόπους με τους οποίους να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, βάζοντας παράλληλα και το μυαλό τους να δουλεύει και ελέγχοντας την εγκυρότητα των πληροφοριών που παίρνουν, να μην τις καταπίνουν αμάσιτα. Δηλαδή δεν είναι κακό περσέ αυτή καθεαυτή, δεν είναι κακιά η τεχνολογία, είναι η χρήση της που γίνεται με κάποιο βλαβτικό τρόπο απόλυτα. Και επιβλαβή τρόπο. Για παράδειγμα, εμείς στη συμμετοχή που διαβάζουμε βιβλία,
Διαβάζουμε τώρα το βιβλίο του Σκοτ Πεκ, «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος συνεχίζεται», και αναφέρει κατά καιρούς ο Σκοτ Πεκ συγγραφείς ή ψυχολόγους ή φιλόσοφους της εποχής του. Οπότε σταματάω το διάβασμα, κάνω Google search για να δω ποιος είναι αυτός που αναφέρει. Ναι, η χρήση είναι πολύ σημαντική, να γίνεται, πολύ σημαντικό να γίνεται με τρόπο που να είναι επικοδομητικό. Ναι, δηλαδή να μην το δαιμονοποιήσουμε το διαδίκτυο. Δεν δαιμονοποιούμε. Μιλούμε όμως για την αρνητική χρήση, τη χρήση η οποία συνιστά. Οτιδήποτε υπερβολικό ή οτιδήποτε, σε οτιδήποτε κάνουμε κακή χρήση, πάβει να είναι ωφέλιμο για εμάς. Ναι. Τώρα μιλούμε για παιδιά, τα οποία όπως έχουμε μπει πολλάκις, τα παιδιά έχουν θέμα στον τρόπο που παίρνουν αποφάσεις, γιατί ο προμετωπιός τους φιλιός είναι ακόμα έτσι άγουρος. Οπότε μέχρι και τα 26 τους έτη ακόμα μαθαίνουν. Δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη τους. Δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη τους. Οπότε πώς μπορούν να λάβουν αποφάσεις ή να ξέρουμε ότι αυτό που κάνουν, η επιλογή που έχουν είναι χρήσιμη για τους ίδιους από τη στιγμή που στερούνται αυτές τις δυνατότητες και τις ικανότητες. Έχουν και όλα αυτά τα στοιχεία που έχει ένας έφηβος, ότι πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα. Ότι όλοι εμείς είμαστε, δεν γνωρίζουμε τα πράγματα που γνωρίζουν εκείνοι και εκείνοι τα ξέρουν όλα, μας αποκαθιλώνουν τους γονείς κτλ. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία που έχει ένας έφηβος δεν τον βοηθούν στον τρόπο που θα κάνει χρήση στο διαδίκτυο. Και όλοι εμείς τα λέμε τώρα αυτά για να κινητοποιηθούμε. Εγώ έκανα έτσι μια προσπάθεια να πάρω μια πρωτοβουλία να... Έτσι να ενημερωθεί το Υπουργείο Παιδείας, όχι πως δεν το ξέρει, απλά να ζητηθεί ενδεχομένως κάποια πρωτοβουλία, κάποιο πρόγραμμα να συσταθεί και από το και από θεσμικό γραμματισμό. Πέραν από αυτόν, αλλά και να υπάρξουν κάποιες αποφάσεις μέσα στο Υπουργείο για τα σχολεία μας, ούτως ώστε να μην επιτρέπεται στα παιδιά ενδεχομένως να πάρουν το κινητό τους την ώρα της τάξης. Επιτρέπεται. Κάποια σχολεία, όπως γνωρίζω, το επιτρέπουν, κάποια όχι. Δεν είναι μία μέθοδος ενιαία, μία ενιαία εκτός απόφαση. Αν κάποιοι και δεν το τηρούν. Αν υπάρχει απόφαση και δεν το τηρούν κάποια σχολεία, να απαγορεύει. Σου απάντησαν το Υπουργείο. Δεν έχω κάνει ακόμα. Έχω κάνει μια προαναρτήσει ως προβληματισμό. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει τα παιδιά να ενημερωθούν για το που μπορεί να τους οδηγήσει αυτή η κακή χρήση. Γιατί μετά, όταν υπάρχουν όλα αυτά, έρχονται τα παιδιά να κάνουμε ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και δεν ξέρουν να μου πούν τι θέλουν να γίνουν όταν θα μεγαλώσουν ή τι κλάδο θέλω να ακολουθήσω. Γιατί ακριβώς επηρεασμένα από την pop κουλτούρα σου λένε αυτά που ακούς στα αμφιβόλου ποιότητος άσματα που ακούν. Ή στα TikTok. Ναι, ακριβώς. Οπότε επειδή είναι και παιδιά τα οποία έχουν μάθει να γίνονται όλα γρήγορα, θεωρούν ότι και στη ζωή γίνονται όλα γρήγορα. Και ότι τα πάντα είναι εύκολα. Θέλω να μιλήσω για πρόληψη. Να μιλήσουμε. Έχουμε παιδί 2 ετών, 3 ετών. Μεγαλώνουμε παιδιά. Στην προσχολική ηλικία και στην πρώτη σχολική ηλικία. Μπορούμε να κάνουμε έγκαιρη παρέμβαση οι γονείς για να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας πώς χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο, με ποιους τρόπους και με πόση προσοχή. Δηλαδή να αρχίσουμε να τους λέμε από νωρίς, πρωτού φτάσουν στην ηλικία της εφηβείας, που ό,τι τους πεις είναι λάθος. Ναι, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Έγκαιρος διαδικτυακός γραμματισμός. Εκτός από αυτό θα πρέπει να ξέρουμε, και μιλώντας και με τον ψυχολόγο της επιλογής μας, αλλά και με τον παιδίατρο μας, πόση ώρα επιτρέπεται κάθε παιδάκι ανά ηλικία να παρακολουθεί είτε βίντεο είτε να παίζει παιχνίδια. Μετά πρέπει να ελέγξουμε και τη δική μας χρήση στο διαδίκτυο. Γιατί δεν γίνεται εμείς να είμαστε με έναν κινητό στο χέρι συνέχεια και να παρατηρούμε, να παίζουμε, να γράφουμε, να κάνουμε, να μιλούμε και να ζητάμε από το παιδί μας να μην το πάρει το κινητό. Μετά να ελέγξουμε τη δική μας διαπαιδαγώγηση για το πώς την ασκούμε στα παιδιά μας. Μετά να ενημερωθούμε γύρω από το τι περιμένουμε από έναν παιδί ανά ηλικία. Τα στάδια εδώ εξέλιξης. Θέλω να σας πω ότι είναι σημαντικό η κάθε οικογένεια που έχει παιδιά να έχει τον παιδοψυχολόγο της οικογένειας, ο οποίος να γνωρίζει τα παιδιά της οικογένειας, να έχει το ιστορικό της οικογένειας, το ιστορικό των παιδιών της οικογένειας και να δίνει εξατομικευμένες συμβουλές στους γονείς σε σχέση με το συγκεκριμένο παιδί. Ακριβώς. Πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Πώς έχουμε τον παιδίατρο, διανοείται κανείς να έχει παιδί στην εποχή μας και να μην έχει το παιδί του παιδίατρο?
Όχι. Με τον ίδιο τρόπο όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν τον παιδοψυχολόγο τους, γιατί ακριβώς ο παιδοψυχολόγος είναι αυτός που θα δώσει εξατομικευμένη συμβουλή το συγκεκριμένο παιδί με τα συγκεκριμένα στοιχεία, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, με τη συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία, με το συγκεκριμένο ψυχολογικό ιστορικό. Είναι καλή ιδέα να το διαχειριστούμε με έτσι, λόγια, να του δώσουμε αυτή την καθοδήγηση κτλ. Με και λίγα λόγια, να γίνουμε συνείδητοι γονείς. Δηλαδή να κάνουμε τα πάντα με σύμφωνα με αυτά που πρέπει για το καλό του παιδιού μας. Αυτή λοιπόν η αυτοκριτική γύρω από τη δική μας χρήση των μέσων αυτών έχει διαφανεί και μέσα από την έρευνα ότι είναι χρήσιμη. Γιατί έχει διαφανεί ότι στα σπίτια που υπάρχουν ενδεχομένως παιδιά που είναι εθισμένα στο διαδίκτυο, που αυτόν να βάλω μια παρένθεση σημαίνει ολοένα και αυξανωμένη χρήση, παιδιά που ξεχνάν να κάνουν μπάνιο, ξεχνούν την υγιεινή τους, παιδιά που απαρατούν τις δραστηριότητες τους μόνο και μόνο για να είναι στο διαδίκτυο, παιδιά που συνέχεια είναι στο διαδίκτυο και δεν ξεχνάνε τα πάντα, να φάνε, να πιούνε, να πάνε βόλτες. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι παρακολύεται η κανονική λειτουργικότητα ενός ανθρώπου όταν έχει έναν εθισμό. Επιμονή στη χρήση και λαχτάρα στη χρήση. Δηλαδή, αν του το στερήσεις, μπορεί να σου θυμώσει, μπορεί να σε χτυπήσει, μπορεί να κάνει πράγματα που δεν θα τα έκανε κανονικά το παιδί σου. Λοιπόν, αυτόν εννοούμε εθισμένο στο διαδίκτυο, αλλά και τα πρόδειλα σημάδια. Δηλαδή, να βλέπουμε την κολοσυρμαθιά του κούφου, να μην χρειάζεται να μας δαγκώσει ο κούφος. Ο κούφος είναι η κουφή, η κολοσυρμαθιά του κούφου το σημάδι που αφήνει το φίδι στην άμμο. Με από τα πρώτα σημάδια να κάνουμε έγκαιρη παρέμβαση, να μην περιμένουμε να φτάσει σε σημείο δραματικό. Ναι, βλέπουμε ότι το παιδί μας κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη χρήση των μέσων αυτών. 2, 3, 4, 5 ώρες κτλ. Και όσο πάει, γίνεται περισσότερο. 20 ώρες την εβδομάδα, αν είπες για εφήβους. Ναι. Ότι είναι το μίνιμουμ, είναι αυτό που παρατηρείται. Είναι ανησυχητικό. 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 Ποιο χρόνο θα ήταν λογικό, θα έλεγα το πολύ 2 ώρες την ημέρα. 2 ώρες την ημέρα, όμως είναι 14 ώρες. Εντάξει. Άρα, είδατε, δεν λέει αριστονική καθόλου διαδίκτυο. Να μην έχουν τα παιδιά κινητό, να μην έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ελεγχόμενη πρόσβαση. Ελεγχόμενη πρόσβαση, φυσικά. Ελεγχόμενη πρόσβαση. Μετριασμός της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ακριβώς. Γιατί η υπερβολική αυστηρότητα φέρνει και τα αντίθετα αποτελέσματα. Φυσικά. Μα είναι μέσα στη ζωή μας και θέλουμε να είναι μέσα στη ζωή μας. Αλλά να μας είναι χρήσιμο, όχι να μας χρησιμοποιεί. Άμπρα. Λοιπόν, πέραν από αυτό, αυτά που είπαμε, ότι να κάνουμε την αυτοκριτική μας για το πώς είμαστε εμείς ως γονείς και στη χρήση, κάνουμε συμβουλευτική γονέα για το τι μπορούμε να αλλάξουμε, ούτως ώστε να γίνουμε και εμείς πιο υποστηρικτικοί ως προς το παιδί μας. Ομάδες αυτοβοήθειας παιδιών με εθισμό είναι πολύ χρήσιμο να γίνονται. Εργαστήρια στα σχολεία. Έχεις εσύ τέτοια ομάδα? Όχι, αλλά έχω εφήβους και προσπαθώ τώρα μέσω αυτής της πρωτοβουλίας. Θα μπορούσε να γίνει μια διαδικτυακή ομάδα. Διαδικτυακή ψυχοθεραπευτική ομάδα εφήβων για αντιμετώπιση του εθισμού από το διαδίκτυο. Γελάω γιατί είναι φάσκης και αντιφάσκης όταν λες διαδικτυακή. Θα μπορούσε όμως, δεν είναι? Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Ναι. Είναι η καλή χρήση που λέμε, η διευκόλυνση. Αλλά είναι σημαντικό να μην κάνουμε γιατί μόνο εκκλησίες. Μπορεί να μας στείλουν μηνύματα ή σχόλια μητέρες, πατέρες που έχουν παιδιά στην εφηβεία και δεν είναι στην Κύπρο. Θα μπορούσες να κάνεις μια διαδικτυακή ομάδα? Θα το ήταν πολύ ενδιαφέρον τούτο. Να? Θα βάλω το email της Αριστονίκης στην περιγραφή αυτού του βίντεο. aristonikit@yahoo.gr και σε αυτό το βίντεο την περιγραφή θα το βάλω για να επικοινωνήσετε μαζί της σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε θέματα με εθισμό εφήβος στο διαδίκτυο ή με πρόδειλα σημάδια ότι μπορεί να επέλθει εθισμός του εφήβου σας στο διαδίκτυο. Το σημαντικό είναι το παιδί να μην φτάσει σε επίπεδο τέτοιου εθισμού όπως έχουμε πει. Γιατί αν υπάρξει αυτό το επίπεδο, πολύ δύσκολο μετά το παιδί. Είναι μία αναστρέψη. Είναι δύσκολο αναστρέψη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αναστρέψη. Εδώ να πω ότι η Αριστονίκη είναι και παιδοψυχολόγος και ψυχολόγος ενηλίκων και το διδακτορικό της είναι πάνω στην εφηβεία. Οπότε είναι το πλέον κατάλληλο πρόσωπο από τα δύο πρόσωπα που βρίσκονται σε αυτή την οθόνη. Μπορεί να ασχοληθεί με εφήβους και με θυσμό, το άλλο το πρόσωπο τους, άλλος δεν κάνει θεραπεία πλέον. Σε περίπτωση λοιπόν που αναγνωρίσει κάποιος που μας παρακολουθεί ότι το παιδί του ανήκει στην κατηγορία αυτού του εθισμού, θα πρέπει να απευθυνθεί και σε παιδοψυχίατρο. Πες το αυτό. Δηλαδή δεν είναι αρκετός ο παιδοψυχολόγος πια σε αυτό το στάδιο. Θα πρέπει να απευθυνθεί σε παιδοψυχίατρο, θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση του παιδιού μαθησιακά να δούμε που βρίσκεται και μετά μπορεί να χρειαστεί και φαρμακοθεραπεία
για να αντιμετωπιστεί. Την οποία θα την αποφασίσει ο παιδοψυχίατρος αυστηρά. Μόνον αυστηρά ο παιδοψυχίατρος, που είναι η δουλειά του. Δεν είναι δουλειά του παιδοψυχολόγου να αποφασίσει. Και επίσης φαντάζομαι, Αριστονή, ότι θα υπάρχει και μια συνωσιρότητα μεταξύ του ΔΕΠΗ, για παράδειγμα, και του θεσμού στο διαδίκτυο. Μπορεί, μπορεί. Ίσως να υπάρχει. Σίγουρα υπάρχουν συνωσιρότητες, αλλά σε αυτόν το στάδιο που μιλούμε, δεν, ίσως να μην είναι εφικτή μια ομάδα που λέμε ή οτιδήποτε, γιατί το παιδί είναι ήδη μέσα σε, αυτήν την εθιστική, μέσα σε αυτόν τον εθιστικό κλειό και πια χρειάζεται κάτι περισσότερο. Εμείς τώρα ατομική μιλούμε παρέμβαση για πρόδειλα σημάδια. Εντάξει, εγώ λέω κάποιες απόψεις, ρίχνω ιδέες, ίσως να ήταν και μια ομάδα εφήβων διαδικτυακού γραμματισμού. Ναι, φυσικά. Για το να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο προς όφελος. Να πούμε ότι στην Ελλάδα έγινε μια έρευνα το 2022 και έχει διαφανεί ότι ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι στο 11,8. Wow. Λοιπόν, δηλαδή 11,8% των εφήβων είναι εθισμένοι. Μάλιστα, ναι, και να πούμε και κάποιες έτσι συμβουλές για τα παιδιά τα οποία έχουν τάση να εθιστούν αλλά δεν έχουν εθιστεί ακόμα, όπου εκεί υπάρχει περιθώριο να κινητοποιηθούμε. Μοτίβο, πρέπει να δούμε το μοτίβο της χρήσης και να αλλάξουμε το μοτίβο της χρήσης. Δηλαδή, σχολάω από το σχολείο, η πρώτη μου δουλειά είναι να δω τα βίντεο μου και μετά να φάω, μετά να ξεκουραστώ, αν θα ξεκουραστώ, και μετά να πάω στις δραστηριότητες μου. Αλλάζουμε το. Σχολάω από το σχολείο, τρώμε, ξεκουραζόμαστε, κάνουμε τις δραστηριότητες μας και μετά μπαίνουμε στο διαδίκτυο. Π.χ. Λοιπόν, καλή τύχη προσπαθώντας να το εφαρμόσεις αυτό. Επίσης, χρονόμετρο για τη χρήση. Δηλαδή μπορούμε να του βάλουμε χρονόμετρο πόση ώρα θα χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Ή να υπάρχει ένας τρόπος να σταματάει το διαδίκτυο όταν ξεπεραστεί ο χρόνος. Υπάρχει τρόπος, υπάρχουν λογισμικά. Ή στοχοθεσία. Αυτά επαναλαμβάνω γιατί μπορεί να φαίνονται ανέκδοτα, αν έχουμε έναν παιδί το οποίο είναι εθισμένο ήδη, είναι πραγματικά ανέκδοτα, είναι για να γελάμε. Δεν πράγματα που να μπορούν να εφαρμοστούν. Είναι προληπτικά. Επίσης, λίστα με ευχάριστες δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε ως οικογένεια για να ξεκολλήσουμε ομαδικώς από τη χρήση αυτών των τρόπων. Πηγαίνετε με την οικογένεια αυτή να σας πάρει στους γκρεμούς, να σας πάρει στα ποτάμια, να σας πάρει στα μονοπάτια της φύσης για πολλά χιλιόμετρα. Εσείς το κάνετε και γι' αυτόν τον λόγο. Φυσικά, εννοείται. Ξέρω ότι Αριστονίκη παραδοσιακά ως οικογένεια κάνουν τα Σαββατοκύριακα μεγάλα hikes, μεγάλους περιπάτους σε μονοπάτια της φύσης, μαζί με τα παιδιά παίζετε και παιχνίδια επιτραπέζια και παιχνίδια που έχουν να κάνουν με τη χρήση της κρίσης και όχι του διαδικτύου. Δηλαδή κάνετε εσείς συνειδητά, το ξέρω, γι' αυτόν τον λέω. Ναι. Άμα δεν τα κάναμε και εμείς, δεν θα μπορούσαμε να συμβουλεύουμε και τους άλλους. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Αλλά να είμαστε και λίγο. Γελάω γιατί κάθε φορά έρχεται η κουμπάρα μου και είναι εξαντλημένη. Yeah. Είναι δύσκολο να είσαι. Πέφτει και το κινητό της πάνω στο, στα κλαδιά ενός δέντρου στο ποτάμι. Διακοπές. Και άντε μετά να σε πιστέψουν. Ότι όντως έχει πέσει το. Τι ωραίες εμπειρίες όμως χτίζεται μαζί με τα παιδιά, τις οποίες αυτές θα θυμούνται τα παιδιά. Ξέρεις, τα παιδιά σου όταν ενηλικιωθούν και περάσουν τα χρόνια θα λένε τι ωραία που πηγαίναμε με τη μαμά και τον μπαμπά και περπατούσαμε στη φύση. Εγώ, κόρη, που δεν έκανα και πολλά τέτοια, μια περίοδο παίρναμε τα ποδήλατα, τα φορτώναμε στο αυτοκίνητο και πηγαίναμε στον πεζόδρομο που έχει και ποδηλατόδρομο στον πεδιών ποταμών και ποδηλατούσαν τα παιδιά. Ξέρεις ότι μέχρι σήμερα θυμούνται εκείνες τις ίσως 5-10 φορές που κάναμε αυτό το πράγμα. Τι ωραία που πηγαίναμε όλοι με τα ποδήλατα. Δηλαδή και μονογονικές οικογένειες μπορούν να το κάνουν και οι αναμνήσεις αυτές είναι πολύτιμες. Αναμνήσεις τις οποίες κάνεις ένα χόμπι, έναν άθλημα, κάτι ευχάριστο έξω στη φύση που έχει φυσική δραστηριότητα, που έχει χαρά, που έχει γέλιο. Ο γονιός μαζί με το παιδί, ή αν είναι δύο γονείς, οι γονείς μαζί με τα παιδιά. Ακριβώς. Αν θέλεις να λέγεσαι συνείδητος γονιός, είναι υποχρέωσή σου να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Μπορεί να ακούγεται σκληρό αυτό που λέω, ναι, αλλά ζούμε σε δύσκολες εποχές. Και να το πεις γιατί έχει γονείς οι οποίοι είναι καταθλιπτικοί και αντί να πας στο ψυχολόγο να κάνω ψυχοθεραπεία και στο ψυχίατρο να πάρω αντικαταθλιπτική θεραπεία, καταφεύγουν στο να είναι κολλημένοι έτσι πάνω στο κινητό προκειμένου να νιώσουν μια, ξέρω, ανακούφιση από τα συμπτώματα της κατάθλιψης ή να νιώσουν μια ανακούφιση από το στρες, αντί να πάρουν θεραπεία από ψυχολόγο και ψυχίατρο, και δίνουν και το κακό παράδειγμα για τα παιδιά τους, που αυτό είναι το χειρότερο. Και επίσης, αν εμείς διαβάζουμε βιβλία, καταλήγουν και τα παιδιά μας να διαβάζουν βιβλία, ακόμη και αν δεν τους πούμε διάβασε βιβλία. Ναι, ναι, είμαστε το παράδειγμα τους. Οπότε
Από εμάς παραδειγματιζόμαστε. Ναι. Λοιπόν, άρα επίσης να πούμε ότι μπορεί το παιδί να εθιστεί στα δίχτυα ή γενικότερα στα παιχνίδια για άλλους λόγους. Δηλαδή να έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, να έχει κατάθλιψη, να έχει κάποιον άλλο θέμα και ο εθισμός αυτός να είναι η συνοσηρότητά του επειδή ακριβώς έχει κάποια άλλα θέματα. Οπότε επειδή ακριβώς είναι πολύ δύσκολο να γίνει διαφοροδιάγνωση και να καταλάβουμε γιατί γίνεται κάτι, είναι σημαντική συμβολή των ειδικών και είπαμε ότι αν δούμε πρόδειλα σημάδια πάμε κατευθείαν σε παιδοψυχολόγων και σχεδιάζουμε δράσεις για το παιδί είτε ατομικές είτε ομαδικές. Αν δούμε ότι είναι εθισμένο, πάμε σε παιδοψυχίατρον και κάνουμε ό,τι μας πει για να βοηθήσουμε αυτόν το παιδί. Και μέσω αυτού του βίντεο θα ήθελα πάρα πολύ να παρακαλέσω και τους θεσμούς να ενδιαφερθούν γύρω από αυτόν το φαινόμενο, γιατί εγώ ανησυχώ πάρα πολύ με αυτό, γιατί βλέπω πάρα πολλά σημάδια. Πολλά παιδιά αριστούν εκεί, στην Κύπρο είναι, επειδή είναι και παιδοψυχολόγος και ψυχολόγος εφήβων, έρχεται πολύ συχνά σε επαφή με παιδιά που έχουν αυτές τις δυσκολίες, γι' αυτό είσαι τόσο εντονή και τόσο ανησυχή. Μπορούμε ως κοινωνία να κάνουμε δράσεις για αυτά τα παιδιά προτού να είναι αργά. Θέλουμε ενεργούς πολίτες, θέλουμε παιδιά τα οποία να είναι χαρούμενα, ευτυχισμένα, παιδιά τα οποία να διαλέξουν αυτό που αγαπούν να σπουδάσουν, παιδιά που θα δουλεύουν και θα τους αρέσει αυτό που κάνουν και όχι παιδιά δυστυχισμένα που περιμένουν με έναν πάτημα ενός κουμπιού να γίνουν πλούσιοι και να καταφέρουν να κάνουν πράγματα που άλλοι μας πήρε μια ολόκληρη ζωή και ακόμα να τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα πούμε την επόμενη, Αριστοτρίτη.